τον επόμενο γύρο. Μένει εξέδρα της ΑΕΚ. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η ΑΕΚ προσπαθεί και μπορεί τελικά απόψε να στήσει μια αψίδα του θριάμβου σε ελληνικό έδαφος. Το ζητούμενο είναι το συν 9. Η ΑΕΚ είχε χάσει στο De Coubertin δεύτερο όμιλο. Εδώ βλέπετε τη σύνδεση της ΑΕΚ με προπονητή τον Κρέζιμιρ Τσόσιτς. Με το συν 9. Με απλή νίκη ΑΕΚ, ενώ εδώ βλέπετε τη σύνδεση της Racing. Και αυτός είναι ο Αμερικανός που αγωνίζεται μόνο στο πρωτάθλημα Γαλλίας, ο Ράντολφ Κέις. Η απαραίτητη υποστήριξη υλικοτεχνικά και κυρίως διοικητικά μπορεί ακόμα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους New York Knicks. Αυτά διαστόματος Κρέζιμιρ Τσόσιτς, ενός από τους 8 σοφούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του 8ου σοφού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λένε οι Ιουγκοσλάβοι και δεν έχουν άδικο ότι δεν υπήρξε παίκτης στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που να είχε το IQ του Τσόσιτς τόσο υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Και ίσως η ΑΕΚ για τον προπονητή πλέον Τσόσιτς αποτελεί ένα είδος ιθάκης μετά από παρεξηγήσεις και στην εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας και στην Πολόνια. Ο Τσόσιτς αναζητά εδώ τη μεγάλη του δικαίωση και δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να δικαιωθεί στο εξωτερικό πριν δικαιωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πετύχει δηλαδή μια διάκριση, μια μεγάλη διάκριση όπως θα είναι είσοδο στην οκτάδα, πριν καταφέρει να κάνει πραγματικότητα το στόχο της στον ελληνικό χώρο, που είναι κατά πρώτον λόγο περασμένο Σάββατο. Έχει 11.045. Εδώ οι Γάλλοι που δεν τα πάνε καλά στο πρωτάθλημα, θα πάνε, έχει δώσει 8 μάτς έξω από το Παρίσι, μακριά από το Κουμπερτέν, και τα έχασε όλα. Και στην Ευρώπη νίκησε μόνο την πεντάδα. Όλα έτοιμα για τον τζάμπολ του πέμπτου κατά σειρά αγώνα της ΑΕΚ στον πρώτο όμιλο. Και επαναλαμβάνω, όσο και αν φωνιάς, απέναντι στην γαλλική ομάδα τη Racing. Οι Γάλλοι στην πρώτη επίθεση. Βαθιά ΑΕΚ να φύγει στον ευνηδιασμό με τον Βασίλη Λανέ. Έχει που πήγε για το lay-up. Καταλογίζεται λοιπόν το πρώτο φάουλ. Η ΑΕΚ με τον Κουντουράκι από πλάγια. Και ενώ οι φίλαθλοι της προσπαθούν όπως πάντα να δημιουργήσουν μια φανατισμένη ατμόσφαιρα, την οποία δεν έκρυψε ότι φοβάται ο Μπενιό, αλλά όπως μας είπε, προτιμά να παίζει σε τέτοια ατμόσφαιρα παρά σε άδειες εξέδρες. Στη Ρος καταλογίζει το πρώτο φάουλ στον Αμερικανό. Δεν νομίζω. Για να ξαναδούμε. Ιδιαίτερα αυστηρή απόβαση του Κρόση. Ο γέγονε, γέγονε βέβαια. Ξαναβλέπουμε εδώ το κάρφωμα και το σκορ γίνεται 2-4 υπέρ των παίκτη της ΑΕΚ. Για κάποιες συστάσεις τον απειλεί και με τεχνική ποινή. Από αυτό πλέον θα εξαρτηθεί ποια από τις δύο ομάδες θα ακολουθήσει τη σκαβολίνη του Πέζαρο στους 8 του κυπέλου κόρα. Άψογη εκτέλεση από τον Κάλτον Μακίνη. Ραστουλανέ. Και καταλογίζει βήματα ο Γκρόση. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε τη φάση. Ήδη ο Τόμας Τζόρνταν έχει δύο φάουλ, ξαναβλέπουμε εδώ. Τη φάση στην οποία καταλογίζεται το φάουλ στον Τόμας. Ο Γκρόση, να το ξέρουν αυτό οι παίκτες ΑΕΚ, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Είναι από τους πολύ αυστηρούς διαιτητές στην Ιταλία. Του ξέφυγε όμως η κλωτσιά του Σαμσίδιν, το Κουντουράκι. Και ακούτε βέβαια το γνωστό σύνθημα που απευθύνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στον Ιταλό διαιτητή. Όλα αυτά συμβαίνουν 16 λεπτά και 30. Η assist πάσα στον Μακίνη και το lay-up 9-12. Αυτό θέλει η ΑΕΚ. Γρήγορα παιχνίδι. Η μπάλα είναι για τους Ιταλούς, για τους Γάλλους, από την τελικά για τη Ρασίκ. Το παιχνίδι απέκτησε ξαφνικά ένα ξέφρενο ρυθμό. Τον οπλήσει και πάει του. Μπορεί και να έχει δίκιο. Ευστοχήσει στις δύο βολές. Θα έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο τον οποίο έχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ και είναι 5 πόντοι. Ήδη έχει τώρα 5 πόντους. 5 από τους 10 της ΑΕΚ. Εδώ 24χρονος παίκτης που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ πριν από 4 χρόνια. Και 13-14. Η ΑΕΚ φτάνει σε απόσταση αναπνοής με τον Αμερικανό της. Αμερικανό που είναι πάντα εύστοχος από τη γραμμή των 6-25 και ακόμα πιο μακριά.
Ο Μακίνη πολλές φορές σουτάρει από τα 8 μέτρα. Νομίζω ότι βρίσκεται στην του Πανεπιστημίου Providence, που παίζει για δεύτερο χρόνο στη Ρασίκ. Παταβούκας για τον Τζόρνταν. Και 18-18. Με σκόρ τον Αμερικανό, τον Τόμας Τζόρνταν. Έστειλε την μπάλα ο Φιλ, δεν υπήρχε κανείς άλλος. Το rebound από το πέρα. Λανές. Κλέβει ο Μακίνη. Οι φάσεις εξελίσσονται με κινηματογραφική ταχύτητα. Γαλακτερός. Δια του Κώστα Παταβούκα. Η ΑΕΚ ακόμα χρειάζεται δύο φάουλ για να μπορεί να εκτελεί ελεύθερες βολές. Παραλαμβάνω, ο Τζόρνταν έχει δύο φάουλ και δύο επίσης ο Παταβούκας. Μακίνη θα προλάβει. Κερδίζει το φάουλ, να το σκόρ είναι 20. Περιφερειακοί παίκτες προσπαθούσαν να παίξουν με τον Τζόρνταν για να φτύρουν τον Αμερικανό, που είναι βέβαια στους 3 πόντων του Παταβούκα. Το follow από το Κουντουράκι, όχι τελικά, είναι καλάθι 3 πόντων, όπως έδειξε ο Γκρόσι, 25-22. Ο Γκρόσι θεώρησε ότι είχε διαμορφωθεί η κατάσταση όταν παρενέβη ο Κουντουράκι. Ο Ιφναγγέλ, ο τωρινός προπονητής της Ρασίγκο. Τι έκανε εκεί ο Μακίνη. Ευτυχώς όμως βρισκόταν εκεί ο Τζόρνταν, αλληλεγγύη. 30-24, η διαφορά στους 6 πόντους σε καλό χρονικό διάστημα. Η ΑΕΚ χρήματα σε κάθε αγώνα και ήδη έχει κάνει 2. Σου 3 πόντων του Μακίνη και 33-24. Να το μαγικό συνενέα της ΑΕΚ, αλλά ακόμα δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Μένουν 25 λεπτά αγώνα. Πάντως η ΑΕΚ πολύ νωρίς καταφέρνει να επιβεβαιωθεί, που λέμε. Αυτό χρειάζεται σε πρώτη φάση και λιγότερο να θεωρήσει τη διαφορά εξασφαλισμένη από τώρα. Η ΑΕΚ παίζει σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό, σε ένα ρυθμό run and gun, κυρίως με τον Μακίνη. Να δούμε πού θα βγει αυτός ο ρυθμός. Εδώ Τσόσιτς δίνει τις οδηγίες στους παίκτες ΑΕΚ. Για μία και μία βολέ στο Τζόρνταν τελικά. Και ο Παταβούκας αποσύρει του φάουλ 84% και το επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο. Και όχι να κάνει τέτοια λάθη. Έκανε τον Γκρεγκόρ Μπενιό να τον κάνει να μετανιώσει για την αντικατάστασή του από τον Ράντολφ Κέις. Ξανά εδώ με άψογο στυλ ο... κέρδισε για παράδειγμα τη Λιμός και την Αντίβ και έχασε από τους ουραγούς. Αμψίδιν πόνο του Κουντουράκη χωρίς πίεση, αφού η μπάλα καταλήγει πλάγια για τους Γάλλους. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Μακίνη. 37-36 διαφορά στον ένα πόντο. Ιασμού προς τον Μακίνη και 41-36. Ξανά στους 5 πόντους η ΑΕΚ με τον Αμερικανό. Λίγη πάσα του Γαλακτερού και time out που ζήτησε εσπευσμένα ο Μπενιό. Γιατί... το σούτ του Κουντουράκη, 3 πόντων. Βέβαια εξαρτάται κατά μικρό ή μεγάλο υπέρ της ΑΕΚ. Στο σημείο αυτό θα γυρίσουμε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και θα επιστρέψουμε αργότερα, ενώ εδώ βλέπετε έναν παίκτη διαφορετικού ύφους που πάντως αποδεώνεται κι αυτός, να δοκιμάζει τρίποτα από τη σέντρα. Για να δούμε αν έχουν να δούμε το τελευταίο του σουτ και να γυρίσουμε συνέχεια. Τον βλέπετε κάπου εδώ, η παράσταση θα τελειώσει. Θα γυρίσουμε λοιπόν στην Αγία Παρασκευή και θα επιστρέψουμε αργότερα στη Νέα Φιλαδελφία. Είδατε για λίγο τη σύζυγο και την κορούλα του Τόμας Τζόρνταν, που δεν λείπουν ποτέ από τα παιχνίδια ΑΕΚ. Με playmaker τον Ποδαρά ξεκίνησε η ΑΕΚ. Φτάνει στους 8 πόντους, 46-43. Fields
Κόβει ο Τζόρνταν. Τρίτο κόψιμο στο σημερινό παιχνίδι από τον Αμερικανό. Κλέβει ο Γαλακτερός. Θα κάνει το lay-up και 48-43. Ο ένας πόντος που χώριζε τις δύο ομάδες στο 44-43. Τώρα έχουμε 40. Παρακινδυνευμένη πάσα, γιατί άραγε. Ομάδα που έκανε μεγάλη ο αίμιστος πια πρόεδρος της FIBA, ο Ρομπέρ Μπισνέρου, που πέθανε τον περασμένο Μάρτιο. Σου τριών πόντων του Κουτουράκη και 51-45 διαφορά στους 6 πόντους. Με τον Κουντουράκη που έχει πετύχει σήμερα 11 πόντους στην άμυνα απέναντι στον Σαμσίντιν. Παταβούκας, νέο λάθος, ξεχαστεί ο Τζόρνταν, offside και το κάρφωμα βέβαια. Η φάση αυτή ευνόησε την ΑΕΚ. 53-47. Η μπάλα είναι για τον Οκανσέ τελικά, αφού άλλαξε. Υπάρχει παράδοση. Γαλακτερός, rebound από τον Τζόρνταν, που έχει κερδίσει το φάουλ. Ένας άλλος μαύρος. Στις γαλλικές ομάδες είναι πολύ νωρίς, αλλά ίσως ο Τσόσης πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το time out. Ο Κουντουράκης δεν μπορεί. Κουντουράκης, το jump shoot από τον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, που φτάνει στους 13 πόντους, κλέβει ο Μακίνη. 55-51 το σκορ. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που εκμεταλλεύεται την αλτική του ικανότητα. Προσπάθεια του Γαλακτερού με αντιπάλους τον Πάιπερ και τον Σαμσίντιν. 76 πόντους ο Αμερικανός, το follow και το rebound από τον Γαλακτερό. Προσπαθεί για τον ευθυδιασμό, πασάρει στον Τζόρνταν. Και το φάουλ. Προσπαθεί να καρφώσει και ο Τζόρνταν, κερδίζει τουλάχιστον το φάουλ. Το τρίτο φάουλ. Όχι, τελικά είναι προσπάθεια του Τζόρνταν, που έχει εντυπωσιακή. Η πάσα στο Τζόρνταν, θα προλάβει. Κοντρόλ επίθεση για την ΑΕΚ, ή τουλάχιστον κοντρόλ μέχρι να φτάσει στα χέρια του Μακίνη. Εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κουντουράκης, πάθος, κερδίζει το φάουλ από 9 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ προηγείται 59-55. 9 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιμπουισόν πήγε να κερδίσει με πονηριά το φάουλ από τον Γαλακτερό. Ευτυχώς δεν έπεσε στην παγίδα ο Λάτζ. Μακίνη για τον Γαλακτερό, περνάει. Φάουλ από τον Τιμπουισόν. Το τρίτο. Και δικαίωμα το φάουλ, ενώ η ΑΕΚ έχει 3 στο δεύτερο. Και 62-58 από τον Αμερικανό. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει τη διαφορά, τουλάχιστον πρέπει να περισσώσει τη νίκη της. Αλλά δεν σε πέρυσι στην ένατη αγωνία. Όλα αυτά βέβαια που λέει ο Κρέτης, αλλά ευτυχώς ο Παταβούκας παρακολουθεί τη φάση. Κινείται εκεί σαν σέντερ. Καθώς η ΑΕΚ προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, ο κόσμος συνεχίζει να επιθυμεί να συμπαρίσταται ηθικά στην ΑΕΚ. Τι επιφυλάσσουν αυτά τα 4 τελευταία λεπτά. Παταβούκας, σου τριών πόντων του Μακίνη. Ούτε αυτή τη φορά. Η Φναγκέλ. Παλεύει εκεί ο Ντίν. Rebound από ποιον? Το μακρινό rebound ύστερα από τη βουτιά του Billy Joy Williams από τον Φναγκέλ. 3,5 λεπτά ακόμα. ΑΕΚ Racing 66-62. Η ΑΕΚ χρειάζεται νίκη με 9 πόντους για να προκριθεί από σήμερα, ή έστω νίκη για να παίξει το τελευταίο της χαρτί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Κανσέκ κόβει ο Τζόρνταν, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Για να δούμε ποιος, ο Κουντουράκης ή ο Τζόρνταν. Νομίζω ο Κουντουράκης. Όχι, ο Τζόρνταν. Και είναι το τέταρτο του Αμερικανού. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. 4 φάουλ λοιπόν και ο Τζόρνταν μετά τον Παταβούκα. 4 επίσης έχει και ο Μακίνη.
Παραμένει το 66-62. Επίθεση στη ΣΑΕΚ τον Παταβούκα. Προφανής ο στόχος αυτής της τακτικής. Τζόρνταν. Ακόμα 2 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Γαλακτερός μπερδεύεται εκεί από την πίεση του Billy Joe Williams. Την Μπουισόν σου τριών πόντων χωρίς καμία πίεση. Και βέβαια είναι... δεν συμφωρεί ο Μπουισόν. Όταν μάλιστα μένει ελεύθερος. 66-66. Πάλι από την αρχή ΑΕΚ. Τουλάχιστον να κερδίσει. Αν δεν μπορεί να πάρει τη διαφορά των 9 πόντων, ας πάρει τους 2 βαθμούς. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound ο Κουντουράκης. Όλα πάνε άσχημα για την ΑΕΚ. Ταβούκας παίρνει το φάουλ από τον Ιφναγκέλ και δικαίωμα για μία. Παταβούκας είναι συνήθως εύστοχος βολές, εκεί ποσοστό 88%. Αλλά να στην Ιερουσαλήμ και να χάσει η Ρασίγκα της Καβολίνη. Σε αυτή την περίπτωση θα ισοβαθμίσουν και τότε η Ρασίγκ θα προκριθεί χάρη στις 2 νίκες στα μεταξύ του παιχνίδια. Με κάθε θυσία λοιπόν η ΑΕΚ θα πρέπει να επιδιώξει τη νίκη. Αν η διαφορά είναι η ουτοπία πλέον σε αυτά τα 96 δευτερόλεπτα και όταν μάλιστα 2 φορές έχει τα 19 σε αυτή τη φάση. Γυρίζει ο Παταβούκας και παίρνει το φάουλ από τον Ιφναγκέλ. Βέβαια το παιχνίδι δεν τελειώνει ακόμα και αν ο Παταβούκας είναι εύστοχος και στις 2 βολές. Η ΑΕΚ απλά θα ισοφαρίσει. Χρειάζεται μια πολύ καλή άμυνα. 67-68. Φυσικά αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο θα έχουμε παράταση. Γιατί σε παιχνίδια του ομίλου χρειάζεται απαραίτητα νικητής. Επειδή ισχύει το σύστημα της βαθμολογίας και τα παιχνίδια δεν είναι knockout για να προκρίνεται ομάδα που έχει υπέρ αυτής έστω και έναν πόντο. Ο Παταβούκας ισοφάρισε ένα λεπτό πριν από το τέλος. 68-68. Ιφναγκέλ. Για τον Billy Joy Williams. Την Μπουισόν. Διστάζει. Το jump shoot από τον Ιφναγκέλ. 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ιφναγκέλ κάνει το σκορ 68-70. 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλος ο χρόνος ανήκει στην ΑΕΚ. Να δούμε τι θα επιδιώξει. Τρίποντο για την νίκη ή καλάθι 2 πόντων για την ισοφάριση. Για να δούμε. Παταβούκας ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Θα περάσει. Χάνει την μπάλα. Και μαζί χάνεται και το όνειρο της πρόκρισης. Παταβούκας πήγε να κερδίσει το φάουλ. Εδώ ο Τσόσιτς και οι παίκτες ΣΑΕΚ. Αν μπορούν οι παράγοντες ΣΑΕΚ να συστήσουν ηρεμία. Τζόρνταν, έκλεψε ο Μπιλ Τζόι.